πολύ ωραία. Μπήκε ο Οκτώβρης, παιδιά. Ο Οκτώβρης, έχει σημασία. Φωταγωγήθηκε και η Ακρόπολη εχθές. Ωραίο. Ωραίος φωτισμός. Ωραίο, ωραίο. Ωραίο, πολύ ωραίο. Μία νέα εντυπωσιακή εικόνα για τον ιερό το βράχο. Την έλουσαν 51 δέσμες φωτός, παιδιά. Δεν είναι λίγο. Μπράβο. Κάποιοι είπαν ότι η Αθήνα θέλει παραπάνω φως. Δεν πιστεύω ότι είναι αυτό. Δεν ισχύει. Για άλλο λόγο έλαμψε χθες η Ακρόπολη. Το ξέρω το λόγο. Θα το μοιραστώ. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι. Γιατί ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μπήκε στο σουηδικό μπάτσελορ. Άξιος. Τα παιδιά χειροκροτάνε. Συγχαρητήρια. Όλοι στηρίζουμε. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο στην ομάδα. Συγχαρητήρια. Πολύ ωραία. Είναι γεγονός. Το σουηδικό το μπάτσελορ λοιπόν κάνει γυρίσματα στα Σίβωτα. Και ο Αλέκος ήταν εκεί, ο Μπουρδούμης έκανε guest, έδειξε στα κορίτσια πώς να χορέψουν Super Trooper. Super Trooper. Υπάρχει μια εμπειρία στο musical, παιδιά, μην τα ξεχνάμε, μπράβο. Εθνική υπερηφάνεια, συγκίνηση, εγώ λίγο έκλαψα. Τα ξένα μαζικής ενημέρωσης, τα μέσα έχουν πάρει φωτιά, τρελαθήκαν, δες. Μπράβο, Αλέξης, μπράβο. Αλέξανδρος Ακρόπολης, shine together. Σαφέστατα να τριχύλα. Τώρα αυτό εδώ πέρα είναι σαν να έχουμε πάρει κάποιο μετάλλιο σε Ολυμπιακούς. Ναι, μην γελάτε, αυτά είναι τα μετάλλια πια. Γράφουμε για άλλη μια φορά ιστορία. Πολύ ωραία. Θέλω λίγο. Εντάξει. Μπορώ να δω λίγο τα κορίτσια του Σουηδικού. Να δω. Ωραίες και αυτές. Ωραίες. Ωραίες και οι Σουηδές. Ωραίες είναι. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει, δεν λέω. Σαν τις δικές μας δεν είναι όμως. Έλα, παιδιά, κακά τα ψέματα. Στον Αλφα το μπάτσελορ είναι ανώτερο, θέλω να λέμε και αλήθειες. Τώρα εντάξει, είδε κανείς εχθές, είδε. Ωραίοι ψεύτες, χαρητήρια, ευχαριστώ, είστε καλύτεροι ψεύτες. Αρχικά να πούμε το επεισόδιο εχθές, τίμησε λίγο GNTM. Τις βάλανε αυτές μέσα σε ένα στάβλο, έτσι ωραία, βουκολικά, όμορφα. Άρμεγαν αυτές, κυνηγούσανε κότες. Ο γαμπρός με το γνωστό βλέμμα, αυτό το τίποτα κενό, απλά τις βλέπει χωρίς λόγο. Πολύ cool, πολύ καλός. Τόσο καλό δηλαδή αυτό. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Λα 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 λα. Πήγα να βοσκήσουν κατσίκες σε ένα σταυλό μεσανό. Και έτσι όπως άρμεγαν οι νύφες, όλες κοιτούσαν το γαμπρό. Μες στο κοτέτσι τις αφήσαν, όχι Χριστέ μου δεν το ζω. Και τα γαϊδούρια τα ταΐσαν, πας και φορέσουν ηθικό. Ξέφυγαν πάλι. Αχ, δεν μπορώ, θα τρελαθώ. Να πούμε μπράβο στο κανάλι για το υπερθέαμα αυτό. Ειλικρινά, άμα ο Αλφα μετά τον μπάτσελορ, τις τούρτες, τις κατσίκες, τις λισάρες που κυνήγαν τον Παναγιώτη, κάνει τον μπάτσελορετ, θα τρελαθώ. Ωραίο και το κοτέτσι. Ωραίο το κοτέτσι. Δεν είναι και εύκολο να πεις με το τακούνι μέσα. Μπράβο, κάτσε τώρα. Κάτι διάβασα. Περίμενε. Βγήκε έρευνα. Ο κόσμος δεν έχει τι να κάνει. Πολύ ωραία. Λέει, πού φοριέται το ψηλότερο τακούνι στην Ελλάδα. Στα Γιάννενα. Τρελό. Μπράβο, στα Γιάννενα. Εγώ δεν ήμουν σίγουρο. Εγώ περίμενα λίγο Θεσσαλονίκη να πεις την αλήθεια. Μεγάλη ανατροπή, εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει. Μπράβο στα Γιάννενα. Με 6,4 εκατοστά. Ακολουθεί Αθήνα με 5,8 εκατοστά. Και η Πάτρα με 5,6 εκατοστά. Μπράβο! Μην κορδώνεστε, μιλάμε για τα τακούνια. Δεν πειράζει. Ακολουθούν Ηράκλειο και Λάρισα, ξέρετε τώρα. Όσο για τους γυμνασμένους άντρες, πολλές έρευνες χωρίς λόγο, το λέει πολύ καθαρά. Η Πάτρα είναι πρώτη.
Εδώ, τα παιδιά εδώ δεν είναι από Πάτρα, δεν πειράζει όμως, παιδιά, δεν πειράζει. Να είστε καλά, να είστε καλά. Μετά είναι το Ηράκλειο, μετά η Θεσσαλονίκη. Έτσι, μπράβο στην πατρίδα, η πατρίδα. Τώρα, άμα θέλετε γυμνασμένο άντρα, εγώ τα είπα, παιδιά, ενημερωθήκατε, θα μου πεις πάλι στο σεξ, ρε Νικόλα. Ρε παιδιά, τι να... είναι και λίγο σημαντικό να πεις. Κλείνουν σπίτια, παιδιά, για αυτό το λόγο. Λοιπόν, μην πας μακριά. Εδώ σε πάω, δίπλα στον Καναδά. Τα άμα θες τι έγινε. Χαμός. Είναι η κολλητή μου, αν καλά η κοπέλα. Αν μας βλέπει, hi honey, miss you. Χώρισε τον κολλητό και φτάσα στα δικαστήρια γιατί δεν. Δεν. Όχι, καθόλου. Πώς να στο. Όχι, δεν ξέρω. Τον χώρισε γιατί. Αυτός ποτέ δεν ερεθίστηκε ποτέ απ' τα φιλιά της κι αυτή η χαρά δεν είδε στο pop-up της και η διείσδυση δεν έγινε ποτέ. Ποτέ. Τώρα μιλάμε όμως ποτέ, όχι τύπα σου μήθει λίγο παραπάνω, ποτέ. Τι να πεις, συμβαίνουν κι αυτά. Όχι, δεν είναι χειροκρότημα, χωρίς μη χαίρεσαι με το. Άκου τώρα, πώς συντονιστήκαν οι δύο γωνίες. Έλα, δώστε το άμα θέλετε. Παιδιά, έτσι είναι αυτά τώρα. Η ζωή είναι έτσι. Κάποιοι χωρίζουν, κάποιοι μένουν μαζί. Να το, μπράβο, μου ήρθε. Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, Queen Dina, Βασίλης Αδοκοστόπουλος. Από τα πιο σημαντικά νέα που έχει αυτή τη στιγμή η δισιογραφία, συγκατοικούνε, μπράβο, τα παιδιά μαζί και η Μιζού. Οι τρεις τους κάτω από την ίδια στέγη. Τώρα, αυτό με δεν είναι ένα πολύ ωραίο νέο να πας να τους στείλεις μπροστά στη φωταγώγηση Παρθενώνα. Άμα μιλάω στα Υπουργεία τώρα, εμπάσχε ρητός. Και τώρα που είπα Queen Dina, άκου τώρα τι σύναψη κάνει ο Γεύρος. Τι μου ήρθε. Μου ήρθε το... Just the two of us. Ξεκινάει όπου να είναι, ξεκινάει. Μαθαίνω για ένα ακόμα πρόσωπο έκπληξη. Θα το πω πάρα πολύ γρήγορα. Η Όλγα η Τρέμη. Αυτό το σοκ περίμεναν, με ρωτάτε. Αδιανόητο. Για να μην ψάχνουν πάρα πολύ, είναι φίλοι. Εγώ προτείνω και ζευγάρι, προτείνω. Όλγα Τρέμη, Γιούσεφ. Φαντάζεσαι μαζί να τραγουδάνε το τρέμι, τρέμι, τρέμι. Τρέμι, 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 τρέμι. Μπουμ, 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 μπουμ. Το θέλαμε λίγο γιατί δεν είμαστε πάρα πολύ χαλαροί. Έλα ενέργεια, έλα! Είναι εξαιρετικό όπως το σκέφτηκα. Είναι πέρα από κάθε φαντασία. Είναι beyond. Και τώρα θα μου πείτε, γιατί γνωριζόμαστε και καιρό. Κάτσε ρε ανεπανάληπτα ερωτική Νικόλα. Ισχύει αυτό που λες. Παιδιά, δεν ξέρω αν ισχύει. Εγώ διαβάζω sites, internets και την Ιωάννα τη Μαλέσκου στο Insta που μπαίνω μέσα την είδα. Να τη δω. Αρχικά υπέροχη, κατάλευκη ψαροπούλα, πολύ καλή. Έτσι καβάλα στην τράτα, όνειρο. Πλασάρει το πόδι, ευχαριστώ. Χαϊδεύει κατάρτι. Και μας γράφει... Οι σιρήνες έχουν όμως ένα όπλο πιο φοβερό από το τραγούδι. Τη σιωπή τους. Αρχικά, μπράβο, αυτό είναι τουλάχιστον για Νόμπελ, έτσι πρόχειρα. Δηλαδή, ένας δεν βρέθηκε να πάει στη Βάρκα να της δώσει το βραβείο. Μπράβο στο κορίτσι. Φυσικά υπήρχαν απαντήσεις. Να του. Να η Θαλασσόλικος. Και αν με ρωτήσουν τι έκανα σε αυτή τη ζωή, θα πω εντύπωση. Πολύ δυνατό. Έχει, συγγνώμη, έχει ακόμα ένα. Τι είναι μπλε και δεν μιλάει. Η Μαλέσκου στον πάτο της θάλασσας. Εντάξει, εδώ λίγο ξεφύγαμε. Υπάρχει μια μικρή αιμονούλα, πρόσεχε Ιωάννα μου, πρόσεχε. Τώρα θέλω να κλείσω έτσι με μια καταγγελία, γιατί αρκετά πια δεν μιλάω τόσο καιρό, δεν μιλάω, ήρθε ώρα να μιλήσω. Είμαι Έλληνας, τρελαίνομαι. Απευθύνομαι σε σένα, to you, a George Clooney. Πήγε γύρισε ταινία στο Netflix και μου το παίζει κούκλος. Πού είναι, παιδιά, και ένα μπράβο του, αλήθεια, τώρα να λέμε και αυτά. Αλλά μέχρι εκεί, θέλω να μου πει για ποιο λόγο ο George κοπιάρει τον Brad. Γιατί στείνεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη, ορίστε. Είναι δυνατόν. Γιατί θες να τη γράψεις τρίχα-τρίχα τον Άντζελο. Τι γίνεται, Γιωργάκη, ξεμείνουμε από ιδέες. Είναι ωραίος ο Κλούνι, δεν λέω. Αλλά ο δικός μας, ρε παιδιά, είναι άλλο πράγμα. Ο Μπράτης. Δηλαδή, 2 ευρώ.
κοιτάς. Ήλιο βασίλεμα, το μουσί του φωτιά. Μέχρι κι ο κλούνεϊ το κοπιάρι τώρα πια. Κάτι παθαίνεις ξαφνικά σαν το κοιτάς. Μπράτη εσύ, εκεί στο Hollywood σε ζήλεψαν πολύ. Παλεύουν λίγο να σου μοιάσουνε κι αυτοί. Μπράτης δε γίνες όμως Τζόρτζ σε μια στιγμή. Μπράτη εσύ.